γηπέδου και άνοιξαν το σκορ στο 8 λεπτό. Μετά το δυνατό πλάγιο μέσα στην περιοχή, ο Κιζερίδης έπιασε την κεφάλια Σουλτανίδης και από κοντά ο Μπακιάρης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπαχευζίδη για να κάνει το 1-0 και να πανηγυρίσει με τους συμπαίχτες του. Στο 35 μετά την εκτέλεση φάουλ, προσπάθησαν να διώξουν οι αμυντικοί του Πανθρακικού. Δεν τα κατάφεραν όμως, μπάλα μέσα στην περιοχή έδειξε ο Μπαχευζίδη, βρέθηκε στο έδαφος Σουλτανίδης από το μαρκάρισμα του Ρουμπίνιο. Ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι και κίτρινη κάρτα τέλεσε ο Κιζερίδης. Ο Μπακιουτζίδης έδιωξε με τα πόδια, η μπάλα έφυγε κόρνερ. Το 66, ωραία ατομική προσπάθεια από τον Μπεκιάρη, σέντρα προς την περιοχή, εντυπωσιακή κεφαλιά από τον Σουλτανίδη. Η μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα, πανηγυρίζει ο Νίκος Σουλτανίδης, αγροτικός αστέρας. Δίνει σιγουριά και χαρά γιατί έχουν άλλη σχέση με το άθλημα.